οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν κατάφεραν να δώσουν λύση στη μειωμένη κίνηση της αγοράς. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, Γιώργος Τσιοπλές, ανέφερε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να μην κινηθεί στην αγορά και να πάει χαμένο το δεκαήμερο της εκπτωτικής περίοδου. Επιπλέον, τόνισε ότι το νέο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα είναι εκείνο που θα αποτελειώσει την εμπορική δραστηριότητα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, η πρωτοφανής κακοκαιρία που τουλάχιστον για την περιοχή μας, πήγαν πίσω και την αγορά. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, η προηγούμενη εβδομάδα όπως ήρθε έφυγε, την Τετάρτη ήμασταν και κλειστά γιατί δεν υπήρχε λόγος να ανοίξουμε. Όλο αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στις επιχειρήσεις και ήδη σε επίπεδο Ομοσπονδίας και χθες σε επίπεδο ΕΣΕ ζητήσαμε μια μικρή παράταση δεκαήμερη για τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, γιατί όταν χάνεις την πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων που παραδοσιακά είναι και η πιο αποδοτική, είναι αυτονόητο ότι στο τέλος του μήνα θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Το θέσαμε και στον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Βερναρδάκη, που χθες επισκέφτηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας στην Αθήνα. Ευελπιστούμε από την πλευρά μας να γίνει αποδεκτό ένα αίτημα που ούτε παράλογο είναι και σίγουρα είναι και πολύ δίκαιο για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε ενήμεροι και φυσικά και το κράτος να εισπράξει αυτά που προσδοκά να εισπράξει, γιατί στη διαφορετική περίπτωση ελάχιστα είναι αυτοί που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο τέλος του μήνα. Ευελπιστείτε κάτι στις εκπτώσεις? Οι εκπτώσεις είναι μια ευκαιρία για ρευστοποίηση εμπορευμάτων. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα αυτή τη στιγμή είναι να ομαλοποιηθεί κυρίως η κατάσταση από άποψη καιρού και από εκεί και πέρα προσδοκούμε σε μια ανάκαμψη, δεν κρατάμε μεγάλο καλάθι, ξέρουμε την οικονομική συγκυρία, ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα, αλλά από εκεί και πέρα εμείς από την πλευρά μας κάνουμε το καλύτερο δυνατό με πολύ χαμηλές τιμές, με καλή ποιότητα προϊόντων και μακάρι όλοι οι συνάδελφοι να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκπτώσεις. Και όχι μόνο βέβαια.